Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άλλη μία προεκλογική συνέντευξη εδώ στο στούντιο της Αλήθεια TV, η οποία βέβαια μεταδίδεται και απευθείας στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια. Και αυτή τη φορά καλεσμένοι οι υποψήφοι δήμαρχοι Χίου, 5 τον αριθμό. Βέβαια, ο κύριος Κάρματζης δεν μας έκανε την τιμή ούτε σε αυτή τη συζήτηση να παραβρεθεί. Και έτσι θα μιλήσουμε, δίνοντας το λόγο από αριστερά μου προς τα δεξιά, με τον κύριο Κώστα Τριαντάφυλλο, επικεφαλής της Συμμαχίας Αξιών, τον κύριο Γιάννη Μαλαφή, επικεφαλής του Συνδυασμού Χίος για Όλους, τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη, επικεφαλής του Συνδυασμού Χίος Μπροστά, και τον κύριο Μάρκο Σκούφαλο, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης για το Δήμο της Χίου. Να σας καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο. Η θεματική ενότητα που είχαμε προαναγγείλει ότι σήμερα θα συζητήσουμε, οι θεματικές ενότητες μάλλον, είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου, η καθαριότητα και η ανακύκλωση, το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά θέματα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε και όλα τα οποία εμπίπτουν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Και όπως και την προηγούμενη φορά θα έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξετε τις θέσεις σας μέσα σε χρόνο 2 λεπτών. Οπότε θα ξεκινήσω αυτή τη φορά από τον κύριο Τριαντάφυλλο για να σας ρωτήσω, έχει γίνει πολύς λόγος στα 4 τελευταία χρόνια αλλά και στα 5 προηγούμενα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ειδικά μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για τη τοπική αυτοδιοίκηση, για το θέμα των κοινοτήτων και το πώς τα χωριά αναπτύσσονται ή δεν αναπτύσσονται, καθαρίζονται, δεν καθαρίζονται, γίνονται έργα υποδομής ή δεν γίνονται. Νομίζω ότι και σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθε πολλές φορές στην επικαιρότητα. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό και πώς μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη λύση, με δεδομένο ότι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων στην ουσία δεν έχουν αρμοδιότητες και πόρους. Πράγματι ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν τρία ζητήματα στα οποία εμείς αναφερόμαστε ως Συμμαχία Αξιών. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι υπάρχει διεθνής παγκόσμια τάση της ερημοποίησης υπαίθρου. Δηλαδή, ουσιαστικά από τις μικρές πόλεις στις ημιαγροτικές περιοχές μεταφέρονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είναι μία τάση. Εμείς λέμε ότι στη Χίο μπορούμε και πρέπει να ανακόψουμε την τάση ερημοποίησης. Πώς θα αντικόψουμε την τάση ερημοποίησης? Ένα, πρέπει ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν σήμερα εγκεκριμένα, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσουμε κίνητρα στους νέους επιχειρηματίες, στις νέες οικογένειες να μπορέσουν να ζήσουν στην ύπαιθρο της Χίου. Και όταν αναφερόμαστε στην ύπαιθρο της Χίου, αναφερόμαστε στην περιοχή που είναι έξω από το Βροντάδο μέχρι και τα Θημιανά. Όλη η υπόλοιπη περιοχή πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, σε νέες οικογένειες με καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν η ενάρξεις των επιχειρήσεών τους και η συνέχιση της λειτουργίας τους. Δεύτερον, λέμε ότι έχουμε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα χωριά, που το έχουμε ορίσει ως Συμμαχία Αξιών, ως σύγχρονο χωριό. Το σύγχρονο χωριό τι είναι? Είναι μια εργαλειοθήκη στην οποία θα μπορεί να κάνει χρήση η τοπική κοινωνία αποκεντρωμένων λειτουργιών, είτε έχει να κάνει με τον ηλεκτροφωτισμό, με τις αγροτικές οδοποιίες στις οποίες πονάνε όλα τα χωριά μας, είτε έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των δρόμων, ακόμα και ζητήματα ίδρυυσης ή ακόμα και ζητήματα προμήθειας και μικρών έργων. Αυτά να μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε σε μια εργαλειοθήκη και αναδημοτική ενότητα, δηλαδή πρώην καποδησιακούς δήμους, να μπορεί να γίνεται χρήση. Και βέβαια το ζήτημα που έχει να κάνει με την χιακή όψη. Είναι ένα ολοκληρωμένο, το πιο μεγάλο πρόγραμμα, που, με το οποίο λέμε ότι μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, από το ΕΣΠΑ ή ακόμα και από το Ελλάδα 2, το Ταμείο Ανάκαμψης δηλαδή, να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε μαζί με τους ιδιοκτήτες κτίρια που είτε ανήκουν σε παραδοσιακούς οικισμούς, είτε είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Και έτσι να διασώσουμε το κτηριακό απόθεμα, το οποίο μειώνεται μέρα με τη μέρα στα χωριά μας. Άψογος μέσα στον χρόνο τον διαθέσιμο που είχατε. Κύριε Μαλαφή, οι δικές σας θέσεις του συνδυασμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι γνωστό και πασιφανές ότι τα χωριά έχουν παραμεληθεί τόσο που θέλουν μια δυνατή ένεση για να μπορέσουν να έρθουν στον ίδιο βηματισμό με την υπόλοιπη Χίο. Εμείς έχουμε δεσμευτεί σαν συνδυασμός Χίος για όλους τα πρώτα 2 χρόνια να κάνουμε επιθετική χρηματοδοτική πολιτική απέναντι στα χωριά, έτσι ώστε να έρθουν ακριβώς στην ίδια κατάσταση ποιοτική που είναι και η υπόλοιπη Χίος. Στόχοι θα είναι να φτιαχτούν αυτές οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούν οι συνταξιούχοι των Αθηνών και της Αμερικής να επιστρέφουν πίσω στα χωριά.
οικογένειες με νέους να μπορούν να μείνουν στα χωριά με προγράμματα ουσιαστικά επιδότησης και από το Δήμο για μία πενταετία, έτσι ώστε σε κάθε χωριό να φτιαχτεί αυτή η κρίσιμη μάζα που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει σαν κοινότητα. Εδώ δεν είναι, πρέπει να δούμε γιατί μετά από τον ενιαίο Δήμο έγινε αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ του ιστού της πόλεως και των περιχώρων της πόλεως με τα χωριά. Γιατί ουσιαστικά η δημοκρατία ήταν μόνο στα χαρτιά, δεν λήφθηκαν υπόψη οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, δεν γίναν πουθενά λαϊκές συνελεύσεις, άμεση δημοκρατία. Κάτι το οποίο εμείς θα το ξαναρχίσουμε, παντού λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά, παντού αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και έργα στα τοπικά συμβούλια που θα έχουν σαν αντικείμενο την καθαριότητα και την καθημερινότητα, έτσι ώστε το κάθε χωριό να φτάσει να είναι ένας χώρος λειτουργικός που μπορεί να δέχεται τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες που είναι πολλαπλοί το καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στον κύριο Καραβασίλη. Βεβαίως όλα αυτά που λέτε όλοι προϋποθέτουν ότι υπάρχουν κάτοικοι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει η επιστροφή των κατοίκων, για παράδειγμα, στην Βόρεια Χίο και πώς μια δημοτική αρχή μπορεί να συμβάλλει στην επιστροφή των κατοίκων στον τόπο του. Κυρία Τζούμα, μου δίνετε μια ωραία πάσα, γιατί πραγματικά θα αρχίσω από το πρόγραμμά μας ακριβώς, το οποίο περιλαμβάνει μεθόδους και τακτικές με τις οποίες μπορεί ένας Δήμος πραγματικά να προσελκύσει νέους ανθρώπους πίσω στα χωριά μας. Θα έχετε ακούσει ίσως ότι έχουμε εξαγγείλει την δημιουργία των λεγόμενων ψηφιακών κυψελών. Λέω σε γενικές γραμμές πολύ γρήγορα τι είναι η ψηφιακή κυψέλη. Είναι ένα δημοτικό κτίριο το οποίο μπορεί να είναι κλειστό. Παράδειγμα, ένα δημοτικό σχολείο σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Αμανής, όπως είπατε, το οποίο ο Δήμος θα το εξοπλίσει με πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ, θα του παρέχει εξοπλισμό γραφείου, δωρεάν ενέργεια, δωρεάν νερό και θα μπορεί να δώσει στέγη επαγγελματική δωρεάν για 5 χρόνια ή και περισσότερο αν χρειαστεί μετά από κατάλληλες οικονομοτεχνικές μελέτες σε νέους ανθρώπους προκειμένου να επιστρέψουν στο νησί μας και μάλιστα να διαλέξουν ένα χωριό για να το ενισχύσουν δημογραφικά. Θα αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο το κάθε εγκαταλειμμένο χωριό νεανικό πληθυσμό, έστω και τις ώρες της εργασίας τους. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μαζί με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, παράλληλα μπορεί να αναπτυχθούν διάφορες επιχειρήσεις, δηλαδή θα ανοίξει ένα μικρό καφενείο, ένα μικρό καφέ, μια μικρή επιχείρηση εστίασης. Και όλοι έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στα απομακρυσμένα χωριά της Αμανής, όπου ανοίγει μια μικρή επιχείρηση εστίασης, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επισκεψιμότητα, έστω και τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε εκείνος ο συνδυασμός, το Χίος μπροστά, το οποίο πραγματικά έχει στο πρόγραμμά του το πώς θα αντιστρέψουμε το δημογραφικό πρόβλημα που είναι πλέον πάρα πολύ ορατό στα χωριά μας. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε παιδιά καθόλου στα χωριά μας. Άνω τελεία. Και να πάμε στον κύριο Σκούφαλο. Έχετε πολλές φορές διαφωνήσει για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ασκείται η πολιτική της κάθε δημοτικής αρχής, ειδικά απέναντι στα χωριά, και έχετε σταθεί και πολλές φορές δίπλα στους δημότες των χωριών αυτών, κύριε Σκούφαλε. Πώς θα το αντιστρέψετε εσείς? Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, για να γνωρίζουμε και το ιστορικό της κατάντιας που βρίσκεται τα χωριά μας, και η ύπαιθρος χώρα, μιλώντας για τυχείο. Καποδίστριας, κυβέρνηση Πασόκ. 1-2. Καλλικράτης, 2010, κυβέρνηση Πασόκ. 2018, Κλισθένης, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, συμφωνούσαν με το πλαίσιο που έχει αυτή τη στιγμή η δόμηση, η αρχιτεκτονική των Δήμων και κοινοτήτων. Γιατί καμία δεν κατάληξε τίποτα. Ο Σαμαράς, παράδειγμα, καταψήφιζε το ΠΑΣΟΚ, τον νόμο τον Καλλικράτη, και του έλεγε και έλεγε ευτελίσατε τις ιδέες που ήταν ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έγινε κυβέρνηση, δεν τον κατήργησε τον Καλλικράτη.
Από αυτή λοιπόν την άποψη, κάποιοι αγαπημένοι φίλοι εδώ και συνυποψήφοι είναι και συνένοχοι όταν ήταν δήμαρχοι που σήκωναν τα χεράκια τους και εκτελούσαν αυτούς τους νόμους. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο, εμείς δεν θα επισέλθουμε στα μεγάλα. Εμείς ξέρουμε ότι κάνοντας περιοδίες στα χωριά μας, μα λέγανε δεν μπορούμε ούτε ένα αγροτικό δρόμο να κάνουμε. Είναι αδιάβατοι οι δρόμοι για να πάμε τα μελίσια μας, για τις ελιές μας. Δεν λειτουργεί το ιατρείο, ο γιατρός περνά κάθε δύο μήνες. Το σχολείο είναι έτοιμο να πέσει. Δεν έχουμε συγκοινωνία. Το τεχνικό μας πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε μας έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια. Εμείς λοιπόν λέμε τι, ότι και τι κάναμε στη Σικιάδα και στη Λαγκάδα που είχαμε τη διοίκηση. Και λαϊκές συνελεύσεις κάναμε και διεκδικητικούς αγώνες κάναμε και χρήματα διεκδικήσαμε και πήραμε μέσα από προγράμματα, παράδειγμα, και στη Λαγκάδα και στη Σικιάδα, η ΜΕΛ Σικιάδα για τη δεύτερη διέξοδο, η ΔΕ Λαγκάδα για τα αντιπλημμυρικά. Και από εκεί και πέρα θα πάρουμε τα τεχνικά προγράμματα των χωριών μας, θα τους δώσουμε τα αντίστοιχα χρήματα, αυτό που κάθε πρόεδρος νιώθει άδειος, συν ένα ποσό να διαχειρίζονται, και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι θα στηρίξουμε και θα τρέξουμε μαζί τους για να έχουν γιατρό, για να έχουν παιδεία, για να προστατεύονται από τις κακουχίες και να μπορούν την παραγωγή αυτή τη μικρή ή μεγάλη που έχουν να μπορέσουν να συνεχίσουν. Ωραία. Να την έχουν. Εκτός από αυτά όλα που υποστηρίξατε και οι τέσσερις, υπάρχει και το πώς θα διοικηθεί, να το πω έτσι, αυτές οι περιοχές. Δηλαδή, για να ξεκινήσω τώρα με τον κύριο Μαλαφή, είστε υπέρ των χωρικών αντιδημάρχων. Πώς θα είναι το μοντέλο διοίκησης που εσείς σκέφτεστε να εφαρμόσετε για να υλοποιήσετε αυτά που λέτε? Εμείς, όπως ξέρετε, ευθέως έχουμε πει στο χιακό λαό ότι το σωστό και ισόρροπο είναι ο ένας ενιαίος δήμος να χωριστεί σε τρεις μικρότερους και λειτουργικότερους, εκφράζοντας την αγωνία της Υπαίθρου. Την αγωνία της Υπαίθρου. Αν εσείς γίνετε δήμαρχος, θα το επιδιώξετε? Βεβαίως. Της αγωνίας της Υπαίθρου και της εγκατάλειψης. Γι' αυτό το λόγο εμείς ευθέως λέμε ότι η πρόθεσή μας είναι να χωρίσουμε τον ενιαίο δήμο σε ένα νότιο, σε ένα κεντρικό και σε ένα βόρειο, έτσι ώστε να είναι τα κέντρα αποφάσεων πιο κοντά και να φτιαχτούν πιο γρήγορα οι κρίσιες μάζες που θα κρατήσουν τα χωριά. Εδώ θα θέλω να συνεχίσω λέγοντάς σας ότι το κάθε μέρος έχει τα δικά του θέματα. Ας αρχίσουμε από τα μέρη που υπάρχουν κάποια νέα άτομα και υπάρχει κάποια ζωή στα χωριά. Εκεί χρειάζεται βοήθεια, για να μην φύγουν και αυτοί. Δηλαδή, ο παιδικός σταθμός στη Νότια Χίο πρέπει να γίνει χθες. Όχι να κάνουμε μελέτες άλλα τρία χρόνια, ήδη έχουν περάσει 9, για να γίνει ένας παιδικός σταθμός. Είναι 50 μάνες με 2 και με 3 παιδιά που θα φύγουν αύριο. Μα ήδη συμφώνωσαν τα χωριά, πού να γίνει? Ήδη έχουν φύγει. Ακούστε, η Δημοτική Αρχή πρέπει να παίρνει αποφάσεις για τη συγκράτηση του πληθυσμού και μετά τον εμπλουτισμό του πληθυσμού εκεί που πρέπει να φτιαχτεί ο κρίσιμος ιστός ο κοινωνικός. Στη Νότια Χίο πρέπει ο παιδικός σταθμός να γίνει χθες. Έχει πολλά ζευγάρια με τον απόδι έτοιμα να φύγουν. Όπως επίσης θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο θαλμού το μοναδικό προϊόν που δίνει και το μεγαλύτερο εισόδημα στο νησί μας, που είναι το μαστίχι. Θα πρέπει δηλαδή να φτιαχτεί ένα δίκτυο από δρόμους αγροτικούς, με τεχνικά έργα, με τσιμεντοστρώσεις όπου χρειάζεται, στους κεντρικούς δρόμους, και συγχρόνως θα είναι θωράκιση για τις φωτιές. Ωραία. Κύριε Καραβασίλη, εσείς το μοντέλο διοίκησης που έχετε σαν συνδυασμός για την Ύπεθρο Χίο, ποιο είναι? Εμείς είπαμε και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει πριν ακριβώς μία εβδομάδα στο στούντιό σας, ότι είμαστε υπέρ του ενιαίου Δήμου, για το λόγο ότι ο ενιαίος Δήμος έχει το πλεονέκτημα ότι λειτουργεί σαν μια μικρή κυβέρνηση για τον τόπο μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην υπάρχει πολυδιάσπαση ούτε αποφάσεων ούτε απόψεων. Όσον αφορά τώρα βέβαια το πώς θα συμπεριφέρεται ο Δήμος απέναντι στα χωριά, αυτό είναι ένα στοίχημα της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή, κάνοντας ακόμα και την αγροτική οδοποιία, την θεωρεί σαρουσφέτη, ενώ αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα και είναι υποχρέωση της κάθε Δημοτικής Αρχής προς τα χωριά. Έχουμε πει επανειλημμένως
ότι οι πρόεδροι, ανεξαρτήτως από ποιο συνδυασμό έχουν εκλεγεί, μαζί με τη Δημοτική Αρχή πρέπει να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, εσωτερικής οδοποιίας, να συμφωνήσουν κάποια πράγματα, είναι αρχή του συνδυασμού μας αυτή, να συμφωνήσουν ένα οδηπορικό το οποίο θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ρουσφέτη της Δημοτικής Αρχής η κάθε τσιμεντόστρωση ενός αγροτικού δρόμου ή η οποιαδήποτε παροχή. Είναι υποχρέωσή της. Όμως, η μέχρι τώρα προϊστορία δείχνει ότι αυτό γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των φύλλα προσκύμενων προέδρων και της Δημοτικής Αρχής. Θα το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Για τους χωρικούς αντιδημάρχους, τι γνώμη έχετε? Για τους χωρικούς αντιδημάρχους, νομίζω ότι ναι, είναι ένα σωστό μέτρο, το οποίο λειτουργεί ακριβώς όπως το μοντέλο, σαν να έχουμε περισσότερους από ένα δήμο. Δηλαδή, ο χωρικός αντιδήμαρχος, στην ουσία, αν απευθύνεται πληθυσμιακά σε μια περιοχή γεωγραφική της Χίου που έχει, για παράδειγμα, 1.000 κατοίκους όπως η Αμάνη, νομίζω ότι είναι επαρκέστατη η παρουσία του, ώστε να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν τα χωριά. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Σκούφαλο. Εσείς πώς λέτε ότι μπορούν να διοικηθούν μέσα σε αυτόν τον μεγάλο δήμο της Χίου τα χωριά και οι κοινότητες? Ναι, εμείς θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή τα χωριά διοικούνται. Το δυστύχημα είναι, έχουν πρόεδρους και έχουν και τοπικά συμβούλια. Το δυστύχημα είναι ότι είναι σφραγίδες. Δεν εισακούονται. Δεν είναι θέμα εισακού. Δεν έχουν αρμοδιότητα να εισακούονται. Δηλαδή, νομικά, ο πρόεδρος δεν μπορεί να σφραγίσει κάτι που να έχει μια ουσιαστική αξία. Αν θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο, το παίρνει υπόψη του. Αν θέλει, δεν το παίρνει. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε ότι τα τοπικά συμβούλια θα αποφασίζουν και θα είναι σεβαστές οι αποφάσεις τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τελεία και παύλα. Προβλέπεται, δεν προβλέπεται από τον νόμο. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι είμαστε απέναντι σε ένα εχθρικό κράτος προς τους λαό μας και προς τους δημότες μας και θα απαντήσουμε με την ίδια λογική. Ναι, αλλά έτσι μπορούμε να πάμε σε υπερβολές. Να ζητούν υπερβολικά πράγματα ή ανέφικτα πράγματα. Κοιτάξτε, δεύτερον, έχετε δίκιο. Κανένα, μα κανένα, όλα πρόγραμμα που έχω δει στα 18 χρόνια θητείας ως Δημοτικός Σύμβουλος δεν είναι ανέφικτο, δεν είναι τρελό, δεν είναι υπερβολικό. Απλά πράγματα, όπως έλεγε ο Ελίτης, πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος, λίγο κρασί, λίγο ψωμί, Χριστούγεννα και Ανάσταση, αυτό δεν είναι οι πρόεδροι μας. Τίποτα υπερβολικό. Και όπως πολύ σωστά μου θυμήσατε, εμείς τι κάναμε όταν οι πρόεδροι της Νότιας Χίου συγκεντρώθηκαν, πήραν μια απόφαση και την έστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτό που κάναμε ως λαϊκή συσπήρωση ήταν να πούμε απαντήστε και υλοποιήστε. Η Δημοτική Αρχή βέβαια ούτε υλοποίησε, μόνο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε επομένως ότι και οι χωρικοί αντιδήμαρχοι βεβαίως μπορούν να βοηθήσουν, αλλά κυρίως υπάρχουν διοικήσεις στα χωριά, χρειάζεται αποκέντρωση πόρων και σεβασμός στις αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων και των αποφάσεων των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων. Ωραία. Και να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα με την άποψη του κυρίου Τριαντάφυλλου. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται αποκέντρωση. Είναι δεδομένο ότι δεν αρκεί να έχουμε τους χωρικούς αντιδημάρχους. Χρειάζεται να υπάρχουν αποκεντρωμένες λειτουργίες του Δήμου, αναδημοτική ενότητα. Αυτό είναι που ορίζουμε εμείς ως εργαλειοθήκη υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται χρήση από τις τοπικές κοινότητες. Είναι προφανές ότι εμείς δεν επιδεικνύουμε έτσι μεγαλοστομίες και τεράστια πράγματα τα οποία να είναι ανέφικτα. Επιτρέψτε μου όμως, ναι, το εργαλειοθήκη ακούγεται λίγο μεγαλόστομο. Εργαλειοθήκη είναι μεγαλόστομο στην πράξη. Δηλαδή, λέγεται αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις υπηρεσίες. Και αυτό το οποίο έχει να κάνει τις υπηρεσίες είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται σε διάφορες περιστάσεις. Εμείς το λέμε ότι μπορούμε να το έχουμε αυτό αναδημοτική ενότητα, το έχουμε μετρήσει, ότι μπορούμε να το έχουμε. Έχει λειτουργήσει στο παρελθόν, κύριε Αναγνώστο. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνει, έχει λειτουργήσει. Όμως αυτή η εργαλειοθήκη πρέπει να γίνεται χρήση ανά ουσιαστικά ομάδα κοινοτήτων. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικότερο, και νομίζω ότι αυτό ίσως έχει μια αξία να ακούσει σήμερα ο τηλεθεατής και ο ακροατής μας, είναι ουσιαστικά ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει και ένας κουρβανάς του μικρού χωριού, δηλαδή του χωριού που είναι κάτω από 150 κάτοικοι. Γιατί αυτό? Γιατί ουσιαστικά, όχι μόνο τώρα, αλλά και στην τετραετία, όπου περάσαμε, σε όποιο χωριό και αν πήγαμε, ως αξιωματική αντιπολίτευση,
Αυτό το οποίο μονίμως ακούμε είναι ότι ουσιαστικά τα τελευταία 13 χρόνια τα περισσότερα, αν όχι όλα τα χωριά της Χίου, δεν έχουν ούτε ένα έργο. Ούτε μία λάμπα δεν μπορούν να αλλάξουν. Ένα έργο. Δεν έχει γίνει ένα έργο από τον Δήμο Χίου στα μικρά χωριά. Γιατί? Γιατί η Σάτα είναι πληθυσμιακή. Επομένως, εκεί που υπάρχουν 50 κάτοικοι, 60 κάτοικοι, 80 κάτοικοι, 100 κάτοικοι, δεν υπάρχει καθόλου δυνατότητα για χρηματοδότηση έργου από τη Σάτα. Τι κάνουμε εκεί εμείς? Φτιάχνουμε το μεγάλο κουρβανά. Ένα κουρβανά που θα είναι μια σύμβαση μεγάλη και λέμε ότι στη δική μας πενταετία, σε κάθε μικροχωριό, με προτεραιοποίηση από τον πρόεδρο, την τοπική κοινότητα και τη Λαϊκή Συνέλευση, θα βάλουμε ένα έργο. Δεν τάζουμε, και κλείνουμε αυτό, δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Λέμε ένα έργο σε κάθε μικροχωριό μέσα από τον κουρβανά του χωριού. Και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την παρουσία μας και με αυτόν τον τρόπο, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά, κάνουμε πράξη αυτά τα οποία λέμε. Ωραία. Εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Επιστροφή λοιπόν στην κουβέντα με τους υποψήφιους δημάρχους της Χίου. Είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Κώστας Τριαντάφυλλος από τη Συμμαχία Αξιών, ο κύριος Γιάννης Μαλαφής από τον Συνδυασμό Χίος για Όλους, ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης από το Συνδυασμό Χίος Μπροστά και ο κύριος Μάρκος Κούφαλος από το Συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης για το Δήμο της Χίου. Θα ξεκινήσω τώρα από τον κύριο Καραβασίλη και θα αλλάξουμε θέμα. Είναι ανεξάντλητο, δεν λέω ότι το εξαντλήσαμε, αλλά είναι περιορισμένος ο τηλεοπτικός χρόνος. Θέλω να πάμε λίγο στην καθαριότητα και στην ανακύκλωση. Για το θέμα της καθαριότητας, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει δημοτική αρχή που να μην έχει παράπονα. Και δεν μιλώ πια μόνο για τα χωριά, αλλά μιλώ και για την πόλη που το Βροντάδο και τα Θημιανά, από τον Άγιο Μινά μάλλον καλύτερα, που είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Χίου. Τι νομίζετε ότι δεν πάει καλά στο κομμάτι αυτό? Είναι τελικά η αποψήλωση του προσωπικού, είναι ότι δεν διαχειρίζεται καλά το προσωπικό ο Δήμος? Τι λέτε εσείς, κύριε Καραβασίλη? Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η καθαριότητα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητας του Δημότη. Και είναι αυτό που σε πολλές των περιπτώσεων δίνει θετικά πόντους ή αρνητικά πόντους σε κάθε δημοτική αρχή. Αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι, επειδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο αστικό, μια πολύ μεγάλη αστική περιοχή, η οποία εκτείνεται από το Βροντάδο μέχρι τα Θημιανά, ένα πυκνό δίκτυο καμιά φορά ακατάλληλων δρόμων για να κυκλοφορήσουν μεγάλα οχήματα, χρειάζεται ένας πάρα πολύ καλός συντονισμός τόσο των οχημάτων όσον αφορά τα δρομολόγια, όσο και του προσωπικού. Αυτό βέβαια που προέχει είναι ο προγραμματισμός να μπορέσει να εξοικονομήσει εργατοώρες για να μπορέσουν να αποδώσουν οι άνθρωποι πραγματικά τις υπηρεσίες τους προς τον Δημότη. Τι εννοώ με αυτό? Ξέρουμε όλοι ότι τελικά τα απορρίμματα καταλήγουν στο Χαδά, στη Βέσα. Χιτά, στη Βέσα, και υπάρχουν σε πολλές των περιπτώσεων δρομολόγια. Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσει ένα όχημα από την Βόλισσο ή μπορεί να ξεκινήσει από οπουδήποτε αλλού κάποιες μέρες της εβδομάδος και να πάει να κάνει το δρομολόγιο να πάει προς τα κάτω. Το ίδιο μπορεί να κάνει και από οποιοδήποτε άλλο χωριό. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί με τα φορτώσεις απορριμμάτων να εξοικονομηθούν χιλιόμετρα, να εξοικονομηθούν ώρες, ούτως ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερη η αποκομιδή των απορριμμάτων. Ένα άλλο φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί είναι στα χωριά, με τους μικρούς κάδους, με τα καδάκια τα λεγόμενα μέσα στα χωριά, ότι υπογράφει κάποιες συμβάσεις ο Δήμος με ιδιώτες, πολλές φορές όμως ίσως χωρίς να λαμβάνει υπόψη του κάποιες προδιαγραφές. Θα σας πάρω 30 δευτερόλεπτα, θα σας τα δώσω αργότερα από άλλη τοποθέτησή μου. Χωρίς να υπογράφει κάποιες προδιαγραφές στις συμβάσεις, να υποχρεώνει για παράδειγμα τους ανθρώπους αυτούς να περνούν δύο φορές τις μέρες του καλοκαιριού. Δεν το ελέγχει επαρκώς δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι παράληψη των προδιαγραφών. Να περνάει δύο φορές τις καλοκαιρινές μέρες, ειδικά από τις παραλίες. Και πρωί να περάσει, σίγουρα μέχρι το μεσημέρι θα είναι γεμάτες. Ωραία. Κύριε Σκούφαλε, εσείς έχετε πολλές φορές πει στο κομμάτι αυτό ότι δεν είναι αρκετό το προσωπικό και ότι πρέπει οι Δήμοι να έχουν περισσότερο προσωπικό. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο θέμα το πληρώνει ο κάθε Δημότης. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, η καθαριότητα είναι μέσω των ανταποδοτικών τελών. Άρα, το περισσότερο προσωπικό δεν σημαίνει και αύξηση ανταποδοτικών τελών?
Ναι, γι' αυτό και εμείς απορρίπτουμε συλλήβδιν αυτό το μοντέλο αποκομιδής των απορριμμάτων. Εννοείται μέσω ανταποδοτικών. Ακριβώς, και γι' αυτό μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει από τον κεντρικό προϋπολογισμό εκείνο το κονδύλι που θα εξασφαλίζει αυτό που εμείς ονομάζουμε ένα ΟΣΔΑ, δηλαδή ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Το οποίο αυτό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων περιλαμβάνει διαλογή στην πηγή, σταθμό μεταφόρτωσης, μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων, σχεδιασμό για την προώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών σε κεντρική μονάδα ανακυκλώσιμων υλικών, χυτή, που είναι η αναβάθμιση του χυτά, έτσι, ναι, και μονάδα επεξεργασίας βιολογικών υπολοιμάτων. Τα διάβασα σε σκονάκι για να μην μου διαφύγει τίποτα, μιας και πλέον... Είναι πάντως λίγο ρηξικέλευτο αυτό που λέτε, όχι ανταποδοτικά τέλη. Αυτό λοιπόν σημαίνει όχι ανταποδοτικά και τέλη, σημαίνει κεντρικός προγραμματισμός δημόσιος φορέας που θα χρηματοδοτεί όλο αυτό το πλαίσιο που σας είπα του ΟΣΔΑ, και από εκεί και πέρα βεβαίως έχει να κάνει και με το επαρκές προσωπικό, έχει να κάνει και με την υλικοτεχνική υποδομή και έχει να κάνει και με μια τέτοια διάταξη προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν έχει να κάνει με μια διανόχ, η οποία είναι ένα παραμάγαζο αυτή τη στιγμή της Δημοτικής Αρχής, η οποία την πληρώνουμε με 1.400.000 φέτος, η οποία μεταγγίζει το προσωπικό της μια εδώ, μια εκεί, προκειμένου να μπαλώνει τρύπες η Δημοτική Αρχή, και εν πάση περιπτώσει απομιζά και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω χρήματα από το λιγοστό εισόδημα των δημοτών μας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς έτσι βλέπουμε τα πράγματα, σε αυτή την κατεύθυνση θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε, αλλά επειδή αυτά τα εργαλεία υφίστανται και θα μου πείτε λογικά ότι μα ξέρεις τι γίνεται τώρα με αυτόν τον τρόπο δουλεύεις, εμείς θεωρούμε ότι ακριβώς θα ορθολογικοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία μέχρι να επιβάλλουμε αυτό που σας είπα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης που θα χρηματοδοτείται από το κράτος που μας φορολογεί ασύστολα, που δίνει στη ΓΕΚ Τέρνα 2 εκατομμύρια ευρώ για 3 μήνες για την καθαριότητα στο κιτ Σάμου Κιχίου. 2 εκατομμύρια ευρώ η ΓΕΚ Τέρνα για την καθαριότητα στο κιτ Σάμου Κιχίου. Το επαναλαμβάνω, για τη θεωρία δεν υπάρχουν χρήματα. Για τους εθνικούς μας εργολάβους χρήματα οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν. Για το λαό δεν έχουν. Κύριε Τριαντάφυλλε, εσείς τι λέτε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα των ανταποδοτικών και της καθαριότητας? Ως προς τα ανταποδοτικά, τοποθετηθήκαμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας, την προηγούμενη εβδομάδα, και μιλήσαμε για μείωση μεσοσταθμική σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία υπονόμευσε η Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά γιατί εισέπραξε η παρούσα Δημοτική, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, τα περισσότερα από ποτέ. Ως προς το σύστημα καθαριότητας, έχουμε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό. Τον εξυγχρονισμό ουσιαστικά μηχανημάτων, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποδίδουν τις καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες προς το δημότη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μηχανήματα τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν ως ηλεκτρικές σκούπες και φυσιτήρες μέσα στην πόλη. Ένα έχουμε, και ένα δεύτερο στα μεστά με πληροφορούν ότι παρά την παρατήρηση που κάναμε εμείς, ήταν για πολύ καιρό ένα μήνα έξω από το Δημαρχείο μέσα στη ζελατίνη, και τώρα έχει μεταφερθεί στα μεστά μέσα στη ζελατίνη. Και δεύτερον, ουσιαστικά το να υπάρξουν πλυστικά για τους κάδους, διότι όπως όλοι παρατηρούμε, οι κάδοι μας, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, μυρίζουν, και τα κοντέινερ μυρίζουν. Και το τρίτο, ειδικά μηχανήματα πλυστικά, ούτως ώστε να πλύνουμε τους κοινόχρηστους πολυσύχναστους χώρους, τόσο της πόλης όσο όμως και των χωριών. Το δεύτερο σημείο είναι ένα διαφορετικό σύστημα καθαριότητας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο σύστημα για όλες τις περιοχές. Ένα παράδειγμα. Άλλο σύστημα το καλοκαίρι, που διπλασιάζει τον πληθυσμό του νησιού, άλλο σύστημα το χειμώνα. Ενίσχυση του προσωπικού όχι το χειμώνα, όπως έκανε η παρούσα η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες που χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι θέμα ότι δεν την άφηνα να κάνει προσλήψεις ή ότι αργούνε να τα εγκρίνουν. Όχι, είναι θέμα προγραμματισμού των διμήνων συμβάσεων που έχει δικαίωμα να κάνει μια φορά το χρόνο. Μάλιστα. Δεύτερον, διαφορετικό τρόπο αποκομιδής των απορριμμάτων μέσα στους οικισμούς των χωριών, του κάστρου και του κάμπου, και διαφορετική της πόλης. Και τρίτον, διαφορετικός τρόπος αποκομιδής των απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή καφετέριες, ταβέρνες, εστιατόρια, από τα νοικοκυριά και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Με αυτό, που δεν είναι κάτι το οποίο εφήβραμε εμείς,
αλλά εφαρμόζεται σχεδόν σε όλους τους άλλους δήμους της χώρας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο και να έχουμε μια καθαρή και όμορφη πόλη, ένα καθαρό και όμορφο νησί. Ωραία. Να πάμε και στον κύριο Μαλαφή να μας πει τις θέσεις του δικού του συνδυασμού για το κομμάτι αυτό της καθαριότητας. Η καθαριότητα είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, το οποίο πρέπει να διαχωριστεί στο κομμάτι του αστικού κομματιού και των χωριών. Είναι απαράδεκτο ο στόλος της αποκομιδής των απορριμμάτων, αντί να σταθμεύει π.χ. στο πηγή ή στα αρμόλια, να σταθμεύει κάτω στη Χίο και να πηγαίνει κάθε μέρα εκεί. Γιατί δεν έχει απορριμματοφόρα στα χωριά αυτή τη στιγμή? Όχι βέβαια. Σταθμεύουν όλα ξεκινάνε από το χρού, ας πούμε. Ακριβώς. Όλα σταθμεύουν κάτω. Θέλω να πω ότι θέλει μια εκπόνηση νέου τοπικού σχεδίου απορριμμάτων. Είναι ξεχωριστό πώς θα γίνεται η συγκομιδή των απορριμμάτων. Ξεχωριστό η καθαριότητα των χωριών. Η καθαριότητα είναι κάτι και η καθημερινότητα που το εμείς το εκχωρούμε στα τοπικά συμβούλια με συγκεκριμένα έργα που τα διαχειρίζονται τα τοπικά συμβούλια. Δηλαδή τα τοπικά συμβούλια απευθείας, να πάρουν εργολάβο να καθαρίζεται το χωριό. Ο Δήμος παίρνει την απόφαση και τώρα αν θα πάρει εργολάβο που θα πάρει ντόπιους ή κάτι, αυτό είναι θέμα του τοπικού συμβουλίου πώς θα το καθορίσει. Αλλά εκείνοι ξέρουν καλύτερα πώς θα είναι καθαρό 365 μέρες στο χωριό τους από το να πάει τρεις φορές ο Δήμος το χρόνο ή μία ή δύο την παραμονή της εορτής του Αγίου του χωριού για να πάει να καθαρίσει, διότι αυτό γίνεται. Και τελικά έχουμε μία Χίο πολύ βρώμικη και ειδικά τα χωριά που έχουν χιλιάδες επισκέπτες να είναι πολύ βρώμικα. Όσον αφορά τους κάδους και τα press container, υπογειοποίηση όπου μπορεί να γίνει. Και βεβαίως προμήθεια καινούριων μοντέρνων απορριμματοφόρων που έχουν μαζί ενσωματωμένο πληστικό, μαζεύει και πλύνει συγχρόνως. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βλέπεις σε μέρη δεν μπορείς, μες στην πόλη, αλλά και σε χωριά δεν μπορείς να περάσεις από απόσταση 30, 40 και 50 μέτρα. Μάλιστα. Είναι η δυσοσμία μεγάλη. Θέλει λοιπόν συνδυασμό πολιτικών, τα οποία θα φέρουν όχι μόνο προσλήψεις κόσμου, ναι στις προσλήψεις, αλλά θέλει να εκχωρήσουμε και πράγματα στις τοπικές κοινωνίες που ξέρουν καλύτερα από εμάς. Πολύ ωραία. Είπε ότι αν αυτό κρίνει η κοινότητα, ας το κάνει. Κύριε Σκούφαλε, θέλω να συνεχίσουμε λίγο. Τοπικούς. Θέλω να συνεχίσουμε λίγο, γιατί βέβαια το αναφέρατε μέσα στο ολοκληρωμένο σχέδιο που λέτε διαχείριση απορριμμάτων, είπατε την ανακύκλωση, αλλά θα ήθελα να μου πείτε κυρίως πώς εσείς σκοπεύετε να πείσετε τον Δημότη της Χίου να κάνει σωστά ανακύκλωση. Το ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ικανοποιητικά η ανακύκλωση είναι θέμα κακής εκπαίδευσης των πολιτών, κακής λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής. Τι πιστεύετε? Είναι συνδυαστικό όλο αυτό το θέμα στο οποίο αναφέρεστε. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Διανόχ, παρόλο στις δράσεις που έχει κάνει για την ανακύκλωση, και αν θέλετε, έχουν και ένα νόημα αυτές οι δράσεις, γιατί μαθαίνεις πράγματα το πώς γίνεται η ανακύκλωση και τι πρέπει να κάνεις για την ανακύκλωση, έρχεται η ίδια και το ανατρέπει. Δηλαδή, όταν κάναμε εμείς επίσκεψη στη Διανόχ, που μάλιστα ο κύριος πρόεδρος θεώρησε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα, εγώ ως επικεφαλής και δημοτικός σύμβουλος και περιφερειακός σύμβουλος, ο Γιώργης Αμπαζής, να επισκεφτούμε τη Διανόχ και έδωσε εντολή στους εργαζόμενους εκεί να μην περάσουμε μέσα. Είχαμε μπροστά σε μια διαπραγμάτευση που ήταν το απορριμματοφόρο του Δήμου Χίου με ανακυκλώσιμα υλικά και η διαπραγμάτευση αφορούσε όχι, δεν θα μας τα αφήσετε και θα πάτε να τα πετάξετε. Γιατί υπήρχε η άποψη ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά ήταν ανάμεικτα. Όταν η Διανόχ είχε υποχρέωση τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στη βάση του τρόπου που λειτουργεί. Επομένως, είχαμε μια λογική που είναι: εγώ μαζεύω και ανακυκλώνω τους μεγάλους κάδους, πάνε στη Διανόχη και η Διανόχη μετά λέει: ξέρεις, δεν μου κάνουν, δεν είναι καλά. Έχει μέσα και σκουπίδια, πάρτε και φύγε. Και πετάμε λοιπόν. Τι διαλογή τότε κάνουμε? Ένα λοιπόν κρατούμενο κέριο είναι αυτό που λέτε. Επομένως, πώς θα πείσεις για την ανακύκλωση? Δεύτερον, που βάζουμε εμείς, λέμε ανακύκλωση στην πηγή. Ανακύκλωση στην πηγή σημαίνει ότι πέρα από τους μεγάλους κάδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, όπως γινόταν με τα κομπόστ, να αρχίσουμε να παρέχουμε και κάδους σε τρεις γραμμές
για παράδειγμα, ανακυκλώσιμο ελληνικών, προκειμένου αυτό που κάνω εγώ στο σπίτι μου και μαζεύω σακούλες μία-μία ξεχωριστά και μετά πάω και τα ρίχνω όλα μέσα στον κάδο, αυτό να σταματήσει να γίνεται και να μπορεί να περνάνε ώστε. Α, έξω από το κάθε σπίτι. Ακριβώς και να παίρνουν ακριβώς το γυαλί, το πλαστικό κλπ. Και ένα τελευταίο ζήτημα. Επειδή όσο μπορείτε πιο σύντομα. Ναι, ναι. Αναφερθήκαμε όλοι πάνω στη δυσοσμία που υπάρχει, επειδή ακριβώς δεν πλένονται οι κάδοι. Και είναι γεγονός. Στο Βροντάδο, ας το πούμε, δεν έχει πληθεί κανένας κάδος. Στα χωριά παρακαλάνε. Από αυτό μπορεί να μην σχετίζεται με την ανακύκλωση, σχετίζεται όμως με την αντίληψη που έχουμε για τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν, εάν το πάρουμε υπόψη ότι το ψάρι βρωμά από το κεφάλι φροντίσει να είναι σωστό, τότε θα εκπαιδεύσει μέσα από τα σχολεία, μέσα από τα νηπιαγωγεία που γίνεται συγκεκριμένη δουλειά πάνω στην ανακύκλωση, να συνδεθούν όλα αυτά και να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωραία. Κύριε Τριαντάφυλλε, αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα ότι υπάρχει η διαχείριση απορριμμάτων νομού Χίου αλλά και η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χίου. Θα έπρεπε όλα να είναι κάτω από μία ενιαία επίβλεψη. Είναι πρόβλημα για την ανακύκλωση ή όχι? Καχάς, είναι όλα κάτω από το Δήμο Χίου. Που σημαίνει ότι πέρα από αυτά που προσπαθεί να κάνει κάθε φορά τις πονηριές η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, ότι να, εκεί είναι η ανώνυμη εταιρεία Διανόχ και εδώ είναι Δήμος κτλ. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Μία είναι η πολιτική βούληση, ένα είναι το πολιτικό κέντρο, είναι ο Δήμος Χίου. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ? Εδώ πρέπει να έχουμε καθαρή, διαυγή, διάφανη λειτουργία της Διανόχ. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή είχαμε 85 ενεργά μπλοκάκια. Δηλαδή εργαζόμενους στη Διανόχ με 85 ενεργές συμβάσεις. Και τι ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι? Θα έλεγε κανείς ότι μα χρειάζεται, γιατί υπάρχει. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλος αριθμός. Τι ήτανε? Οι 15 από αυτούς ήταν ενεργοί σε διοικητικές υπηρεσίες. Ποιες είναι οι διοικητικές υπηρεσίες της Διανόχ και του ΧΙΤΑ? Επομένως, μιλάμε για μια παντελώς αναποτελεσματική, αδιαφανή λειτουργία της εταιρείας η οποία έχει την ευθύνη για την ανακύκλωση και τη λειτουργία του ΧΙΤΑ. Δεύτερον, υπάρχει συμφωνία με την Ικαρία και τους φούρνους να φέρνουν εδώ τα απορρίμματά τους. Δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Όμως, η Δημοτική Αρχή απερχόμενη, χωρίς να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά μείωσε την δημοτική περιουσία και μείωσε το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Χίου χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ξαναλέω, σε ένα ποσοστό περίπου 88%. Δηλαδή 88% και το 12% το παραχώρησε, το μεταβίβασε στους Δήμους Φούρνου και Ικαρίας. Αυτό δεν έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις δεν δόθηκαν. Τρίτον, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πρέπει να έρχεται η τιμολόγηση των απορριμμάτων που δέχεται ένας ΧΙΤΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε χρόνο. Ποτέ δεν έγινε τα τελευταία 4 χρόνια. Τέταρτον. Πριν γινόταν? Πριν, αυτό δεν το γνωρίζω γιατί δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Το ζητήσαμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έγινε. Δεν έγινε με διάφορες δικαιολογίες. Τέταρτο ζήτημα είναι πώς λειτουργεί η ανακύκλωση στην πράξη. Και εδώ 10 δευτερόλεπτα να τα πάρω. Ουσιαστικά χρειάζεται συνεχής ροή των απορριμμάτων. Περισσότερα απορριμματοφόρα και περισσότερος κόσμος στο πεδίο. Αντί να υπάρχουν τα μπλοκάκια, τα οποία μπλοκάκια είναι μια διαφανής διαδικασία πελατειακής αντίληψης που προσλαμβάνουμε ανθρώπους είτε για να τους έχουμε υποψηφίους στο ψηφοδέλτιό μας, είτε για να μας ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στο πεδίο με περισσότερα απορριμματοφόρα και μεγαλύτερη συνεργασία. Τι ακούμε σε όλες τις γειτονιές? Ότι η ανακύκλωση, τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης περνάνε πάρα πολύ αργά. Με αποτέλεσμα τι? Αντί να υπάρχει ανακύκλωση υπέρ του περιβάλλοντος, καταλήγει να είναι κατά του περιβάλλοντος. Παράδειγμα, στη Βολισσό, συγκεκριμένος κάτοικος μας έλεγε ότι εκεί που είναι στημένο το πλαστικό, τα μαζεύει ο ίδιος γύρω-γύρω από τα χωράφια τα πλαστικά μπουκάλια, διότι φεύγουν με τον αέρα. Γιατί περνάει κάθε 10-15 μέρες το περιβαλλοντοφόρο για το πλαστικό. Αυτό λοιπόν λειτουργεί αντίθετα, αντί να λειτουργεί υπέρ του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, με μια καλύτερη οργάνωση, με περισσότερο προσωπικό στο πεδίο και όχι σε πελατειακές σχέσεις, μπορούμε να οργανώσουμε Ωραία. Καλύτερο σύστημα ανακύκλωσης, το οποίο θα αποδίδει ανταποδοτικά για τον πολίτη και υπέρ του περιβάλλοντος. Κύριε Μαλαφή, ήρθε η δική σας σειρά για την ανακύκλωση. Σίγουρα η κατάσταση στη Διανόχ μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε μόνο κόμικο-τραγική. Το μόνο που δεν κάνει είναι ο σκοπός για τον οποίο έχει συσταθεί. Αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και
από τους ίδιους τους συνεργάτες της Διανόχ ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, ένα πρωτόκολλο παραλαβής σε σχέση με τα υλικά που παραλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο και πολλές φορές βλέπουμε και υπάρχουν διάφορου τύπου διενέξεις. Και τελικά αυτά που καταλήγουν εκεί έχουν μέσα βιολογικά κατάλοιπα, έχουν μέσα απίθανα πράγματα, που αυτό βεβαίως δεν είναι καλό και για τους εργαζόμενους. Έτσι, οι εργαζόμενοι δεν είναι για να δέχονται διάφορα βιολογικά κατάλοιπα στις εγκαταστάσεις διαλογής. Yeah. Βεβαίως, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και αυτό γίνεται υπό την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει εκεί... Ναι, αλλά εμείς οι δημότες δεν είμαστε που συμβάλλουμε σε αυτό. Υπάρχει, όχι. Οι δημότες κάνουν αυτά που κάνουν. Μετά όταν πας για να κάνεις την αρχική διαλογή, δεν μπορείς να πας και να πάρεις τα βιολογικά κατάλοιπα και να τα πας εκεί που γίνεται η ανακύκλωση. Μάλιστα. Για κάποια πράγματα. Ναι. Εννοώ ότι όλα τα πράγματα στη Διανόχ είναι στο πόδι, όλα είναι στημένη... Είναι στημένα με ένα περίεργο αλυσβερίσι. Δεν υπάρχει κάτι που να υπάρχει ένα πρωτόκολλο πολύ αυστηρό όπως πρέπει να γίνεται. Και βεβαίως, για να σε σεβαστεί η κοινωνία, πρέπει πρώτα να σέβεσαι τον εαυτό σου. Δεν νομίζω ότι η Διανόχ σεβάστηκε ποτέ το Δημοτικό, ούτε καν πάτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοχείου για να πει κάτι, για να απολογηθεί, για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Νομίζω ότι είναι πάνω από το κράτος και βεβαίως και οι συμφωνίες αυτές που έχει συνάψει, εμείς δεν τις αποδεχόμαστε βεβαίως, διότι το χρόνο λειτουργίας του ΧΙΤΑ τον περιορίζουν πάρα πολύ για τυχείο, είναι για συγκεκριμένο χρόνο, δεν υπάρχουν άλλες μελέτες που να λένε κάτι άλλο και βεβαίως η ανακύκλωση και η διαχείριση πρέπει να την χάνει απόλυτης διαφάνειας και διαπαραταξιακής υποστήριξης για να μπορέσει και η κοινωνία να το δει και να βοηθήσει. Γιατί η ανακύκλωση σημαίνει παιδεία, παιδεία από το νοπιαγωγείο μέχρι και τον τελευταίο παππού. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ για την έκφραση των απόψεών σας και ήρθε η ώρα να κάνουμε ακόμη ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τρίτο και τελευταίο μέρος της συνέντευξής μας εδώ με τους υποψήφιους δημάρχους. Να θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι είναι ο Κώστας Τριαντάφυλλος, ο Γιάννης Μαλαφής, ο Γιάννης Καραβασίλης και ο Μάρκος Σκούφαλος. Έκανα λάθος προηγούμενα στην ενότητα που συζητήσαμε για καθαριότητα και ανακύκλωση, για ανακύκλωση μάλλον συγκεκριμένα. Δεν έδωσα το λόγο στον κύριο Γιάννη Καραβασίλη να πει και εκείνο την άποψή του για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εσείς μέχρι τώρα την ανακύκλωση πώς την κρίνετε? Η ανακύκλωση, καταρχάς, πρέπει να ξεκινήσουμε από την λειτουργία της Διανόχ, γιατί όταν θέλουμε να μιλάμε για ανακύκλωση πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ο φορέας της ανακύκλωσης στοιχείου. Η Διανόχ σίγουρα καταστατικά πρέπει να επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι προστατεύει το περιβάλλον. Πλην όμως, ο τρόπος λειτουργίας της, το μόνο που κατορθώνει μέχρι τώρα, είναι να εξυπηρετεί μικροπαραταξιακά την παράταξη του Δημάρχου. Προηγουμένως αναφέρθηκε το πόσες πολλές ενεργές συμβάσεις έχει με εργαζόμενους οι οποίοι πιθανότατα να μην παράγουν έργο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θυμίζω ότι η Διανόχ απορροφά από τον δημοτικό προϋπολογισμό περίπου 1.400.000 δημοτικά χρήματα, δηλαδή χρήματα δημοτών, τα οποία έπρεπε να τα σέβεται όπως σέβεται ο κάθε νοικοκύρης τα χρήματα της οικίας του, του σπιτιού του. Για τον τομέα της ανακύκλωσης, εμείς σαν παράταξη θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει να ξεκινούν δημιουργώντας περιβαλλοντική συνείδηση και συνείδηση ανακύκλωσης. Και όλα αυτά δεν μπορεί παρά να ξεκινούν μέσα από τις σχολικές μονάδες, είτε λέγονται νηπιαγωγεία είτε δημοτικά. Αντί λοιπόν να κάνει ανέξοδες, πολυέξοδες διαφημίσεις ή Διανόχ, βλέπουμε και κάποια σποτ μέχρι και απορριμματοφόρα κουβαλήσαμε στο δημοτικό στάδιο με πολλούς κάδους γύρω-γύρω, θα μπορούσε κάλλιστα να ρίξει το βάρος μέσα στα δημοτικά σχολεία με δράσεις,
ούτως ώστε τα παιδιά να γίνουν οι ίδιοι πολλαπλασιαστές και οι κήρυκες της ανακύκλωσης. Είμαι σίγουρος ότι δημιουργώντας περιβαλλοντική συνείδηση σε αυτές τις μικρές ηλικίες στα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά θα κυνηγούν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι, να μην πετάξουν το πλαστικό, να προσέχουν πού θα αφήσουν το μεταλλικό κουτάκι, να προσέχουν πού θα αφήσουν τις χάρτινες συσκευασίες. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από εκεί. Ένα θέμα που δεν έχει μέχρι τώρα συζητηθεί καθόλου είναι η ανακύκλωση των κλαδεμάτων που κάνει ο Δήμος. Αυτό όμως είναι. Θα το συζητήσουμε στο περιβάλλον. Στην επόμενη ενότητα με το περιβάλλον. Το οποίο θα σας το αναπτύξω. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να πάμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Τα περισσότερα δάση από ένα πρόσφατο ρεπορτάζ που έκανα με τη Διεύθυνση Δασών είναι δημοτικά. Ο Δήμος λοιπόν έχει στην κυριότητά του το φυσικό πλούτο, να το πω έτσι, του νησιού. Πώς μπορεί να τον διαχειριστεί? Η Διεύθυνση Δασών έδειξε το δρόμο, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με κλαδέματα, με καθαρισμούς σε κάποιες δημόσιες δασικές εκτάσεις. Οπότε θέλω να ρωτήσω αν εσείς, σαν συνδυασμός, και θα έλεγα να ξεκινήσω από τον κύριο Τριαντάφυλλο, γιατί είναι η σειρά του, παρότι σας παραχωρεί την θέση του, που συζητούσαμε προηγούμενα. Αν λοιπόν η παράταξή σας, κύριε Τριαντάφυλλε, είναι υπέρ του να κάνει προγραμματικές συμβάσεις με τη Διεύθυνση Δασών και να προχωρήσει στον καθαρισμό των δασών, πάω στο κομμάτι των δασών, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι εκτάσεις που ανήκουν στο Δήμο Χίου. Πραγματικά ισχύει αυτό που λέτε. Και βέβαια να πω εδώ ότι η Διεύθυνση Δασών, μέσα στα πλαίσια του έργου που εκπώνησε τον τελευταίο χρόνο, μπήκε και σε δημοτικές εκτάσεις. Εκτάσεις δηλαδή τις οποίες διεκδικεί ο Δήμος Χίου από το ελληνικό δημόσιο. Οπότε αυτό το πατάμε. Άλλο, ναι. Πατάω μία τελεία εκεί για να μην το αφήσω χωρίς σχολιασμό. Επομένως δεν είναι κύριο το ελληνικό δημόσιο όπου έκανε κλαδέματα η υπηρεσία δασών. Δεύτερον, προφανώς ο Δήμος Χίου είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης δασών. Ωστόσο δεν έχει αποδώσει τα δάση του στους πολίτες. Για μας λοιπόν είναι μεγάλο έργο το να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δασικές μας εκτάσεις, να τις καταστήσουμε επισκέψιμες, να τις προστατεύσουμε, να τις κλαδέψουμε, να τις περιποιηθούμε και να τις καταστήσουμε με αυτόν τον τρόπο αξιοποιήσιμες από τους δημότες. Να μπορούν οι δημότες να πάνε με τις οικογένειές τους, να κάνουν ένα πικνίκ με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά, να υπάρχει προσβασιμότητα που χρειάζεται κτλ. Αυτό θα το κάνουμε πειραματικά, πιλωτικά, με συγχωρείτε, σε ένα-δύο περιοχές, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε. Αυτό όμως δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα πρακτική. Εμείς απαγορεύουμε τη διέλευση στα δάση το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι και καλά κάνουμε, κυρίως στις βραδινές ώρες, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει. Και εγώ είμαι υπέρ του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις βραδινές ώρες. Όχι μόνο στα δάση και σε άλλες περιοχές, εφόσον μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με την Ένωση Μαστικοπαραγωγών, για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι περισσότερες πυρκαγιές τότε πιάνουν. Δεύτερο κομμάτι όμως, η επισκεψιμότητα κάνει εκεί το παιδί με το δάσος, με το δασικό περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο αποκτούμε και την περιβαλλοντική συνείδηση. Το δεύτερο όμως, το τρίτο κομμάτι όμως είναι η πυροπροστασία. Δηλαδή πρέπει με κάθε τρόπο και με ηλεκτρονικούς τρόπους αλλά και μέσα από τους καθαρισμούς να προστατεύσουμε αυτές τις δασικές εκτάσεις. Και να τις προστατεύσουμε προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το δασικό πλούτο στο νησί, αυτόν τον πλούτο που δίνει και την ανάλογη ποιότητα ζωής, αλλά και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γιατί γνωρίζετε, και κλείνουμε αυτό, ότι τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα προκαλούνται από την έλλειψη δασών εξαιτίας των πυρκαγιών. Εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να αναδασώνουμε, στην πραγματικότητα υπάρχουν γυμνά, φαλακρά βουνά. Δεν συγκρατείται το λοιπόν, νερό και... Έτσι, και γι' αυτό καταλήγουν και γίνονται πλημμυρικά φαινόμενα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι όχι μόνο έχουμε την αρμοδιότητα, αλλά έχουμε την υποχρέωση ως Δήμος να αναδασώσουμε, να δημιουργήσουμε ξανά το δασικό πλούτο που είχε πάντοτε το νησί μας. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Να πάμε στον κύριο Μαλαφή. Τι λέτε για το κομμάτι των δασών? Εσείς συμφωνείτε με κάμερες, νέα μέσα τεχνολογικά που μπορούν να βοηθήσουν στην πυροπροστασία? Πώς λέτε να το διαχειριστείτε αυτό, αν γίνετε αύριο εσείς Δημοτική Αρχή? Όπως γνωρίζετε, κυρία Αναγνώστου, έχω σαν Δήμαρχος Ομηρούπολης και διαχείριση δασών έκανα, αναβάτου και αυγονίμων, και την κλάδευση έκανα και τις ζώνες έκανα, τις αντιπυρικές, και ηλεκτρονικό σύστημα βάλαμε, τα οποία όλα βεβαίως με τη φωτιά, καθότι μείναν ασυντήρητα πάρα πολλά χρόνια, κάηκαν, διότι δεν είχε γίνει κάποια ενέργεια έτσι ώστε να παραμείνουν οι ζώνες καθαρές, ζώνες τεράστιες. Άρα λοιπόν
μία δεκαετία και κάτι πριν, εμείς... Όλα αυτά που συζητάμε τώρα τα είχατε κάνει. Όλα αυτά που συζητάμε τα έχουμε κάνει πράξη. Είναι η εμπειρία που λέμε. Ακριβό δεν ήταν αυτό. Λοιπόν, ακριβό φθηνό ήταν αυτό. Αυτό είναι η μελέτη. Κάνεις τη μελέτη, κάνεις την προγραμματική σύμβαση με το ΔΑΣ-αρχείο, βάζεις το έργο σε δημόσια προκήρυξη, σε διαγωνισμό και γίνεται η ανάθεση και προχωράς. Όλα είναι ακριβά. Τίποτα δεν είναι φθηνό. Και το αμέν και τα δε. Θέλω να σας πω και δείχνοντας το πουκάμισο που φορώ, το σύνθημά μας είναι για μια πράσινη Χίο. Και το εννοώ ότι παντού... Όχι πράσινη του Πασόκ. Παντού θα πρέπει να περνάει η πολιτική της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει δηλαδή οι πάντες να στοιχηθούμε με τους στόχους για την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ειδικά από τους Δήμους, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ειδικά η πόλη της Χίου είναι ένα ψηφιδωτό από πολλές θερμικές νησίδες. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Αυτό πρέπει να αλλάξει και όπου είναι οι θερμικές νησίδες πρέπει εμβόλυμα μέσα να μπαίνουν νησίδες πρασίνου. Θερμικές νησίδες εννοείται ότι δεν έχουμε πολύ πράσινο μέσα στην πόλη. Ότι είναι πολλά τα κτίρια σε σχέση με το πράσινο. Ακριβώς. Έχουμε μόνο τσιμέντο μέσα στην πόλη πλέον. Έχουμε μόνο τσιμέντο και βλέπουμε ότι και κάποιοι ελεύθεροι χώροι γίνονται τσιμέντο. Άμεσα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν απόσυρση κάποιων κτιρίων και κάποιων άλλων χώρων. Όχι και κατεδάφιση δηλαδή. Κάποια που πρέπει να κατεδαφιστούν, ναι, να κατεδαφιστούν και που είναι επικίνδυνα, ναι, και να γίνουν απευθείας νησίδες πρασίνου. Μάλιστα. Σε διάφορα μέρη της πόλης, έτσι ώστε η πόλη να αναπνεύσει και συγχρόνως θα πρέπει στη διαχείριση να πρέπει να υπάρχει το τετράπτυχο διαχείριση δασών. Ένα. Ξεφεύγουμε. Ανακύκλωση. Να το πάμε στο δεύτερο γύρο. Α, ωραία, γεια σας. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στον κύριο Καραβασίλη. Τι λέτε για τη διαχείριση των δασών? Πάω σε αυτό, ίσως είναι μεγάλο θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο ζήσαμε πολύ δραματικά στην υπόλοιπη Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Οπότε νομίζω ότι καλά είναι να το συζητάμε προτού πάθουμε εμείς και επίσης έχουμε καεί εμείς στο παρελθόν. Ακριβώς. Δεν χρειαζόμασταν τις φετινές χρονιές. Ακριβώς. Όσον αφορά τη διαχείριση δασών, μόλις πριν 20 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είχαμε συναντηθεί όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ, στη Λαγκάδα, με θέμα την προστασία του δάσους που βρίσκεται πάνω από τη Λαγκάδα και γενικότερα την προστασία του χωριού από πιθανή φωτιά που μπορεί να προέλθει από εμπρησμό ή από τυχαία αιτία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δυστυχώς το δασικό κεφάλαιο γενικότερα στη χώρα μας ολοένα και λιγοστεύει και επομένως όλη η πρόνοια ενός Δήμου που σέβεται το περιβάλλον θα έπρεπε να πέσει πρώτιστα στην προστασία των δασικών εκτάσεων που είναι δημοτικές. Εκεί λοιπόν είχαμε αναφέρει ότι στο συνδυασμό μας έχουμε την τύχη να έχουμε μέλη τα οποία έχουν βραβευθεί σε διαγωνισμούς σχετικά με την προστασία των δασών. Έχουν αναπτύξει μια πολύ έξυπνη εφαρμογή. Μάλιστα, είχαμε προτείνει στην Γενική Συνέλευση της Λαγκάδας, εάν χρειαστούν, να την αναπτύξουν έτσι περαιτέρω την εφαρμογή και να την χορηγήσουμε και δωρεάν. Αυτή αποτελείται από έξυπνους αισθητήρες, από έξυπνες κάμερες, αισθητήρες ομιλίας, θερμοκρασίας ή οτιδήποτε, τα οποία κάνουν έγκαιρη πρόβλεψη. Εκτός από αυτό, το πάμε ένα βήμα παρακάτω, εκτός από την πρόβλεψη για την δημιουργία πυρκαγιάς, είναι πολύ σωστό το μέτρο που αναφέρθηκε σχετικά με την δημιουργία καθαρών, ας το πούμε, αντιπυρικών ζωνών, όπως λέγονται στεγασμένες, δηλαδή να είναι καθαρό το έδαφος χαμηλά, ούτως ώστε να μην μπορεί να μεταδοθεί η υφέρπουσα φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Μαζί με την κλάδευση αυτό θα μας δημιουργήσει ένα απόθεμα από κλαδέματα τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για εξοικονόμηση ενέργειας. Μην ξεχνάτε ότι και τώρα η Διεύθυνση Δασών τα διέθεσε δωρεάν στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Εγώ θα το πάω ένα βήμα παρακάτω.
να μου δώσετε λίγο χρόνο, θα το πάω ένα βήμα παρακάτω. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπορούμε σαν Δήμος να δημιουργήσουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τυποποιημένης βιομάζας. Είτε λέγεται μπρικέτας αυτό, είτε λέγεται πέλετ, ούτως ώστε να μπορούμε να θερμάνουμε δημοτικά κτίρια. Είτε λέγεται ένα δημοτικό σχολείο, είτε ένα γυμνάσιο, λύκειο. Α, το προχωράτε για... ακόμη περισσότερο. Το προχωράμε ακόμη περισσότερο, διότι αφενός θα ξέρουμε που θα το διαθέσουμε με ωραία, καθαρό και πράσινο τρόπο. Θα το πούμε και στην... Ωραία. Να πάμε και στον κύριο Σκούφαλο. Τι λέτε για την διαχείριση των δασών από τη Δημοτική Μάλιστα. Αρχή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω για μας ότι η διαχείριση των δασών πάνω απ' όλα σημαίνει κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αποδοχή ιδιωτικής δασικής έκτασης. Έτσι. Και αυτό σημαίνει καμία αλλαγή χρήση γης, αλλά όλα κατοχυρώνονται ότι ανήκουν στο κράτος. Όταν είναι κάτι δημοτικό και δημόσιο, τι διαφορά έχει? Η διαφορά είναι ότι υπάρχει ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς που διέπει τη δημοτική έκταση από αυτή που διέπει τη δημόσια έκταση. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, έχουμε, αν θέλετε, και τα του θόλους που υπάρχει όλος αυτός ο καυγάς. Ενώ από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνουμε ότι όταν είναι διακριτή η ρόλη, αυτά τα ζητήματα, το πώς επιβαίνει. Θέλω να πω όμως ότι όσον αφορά τη διαχείριση, είτε είναι δημοτική μια έκθεση, είτε είναι δημόσια, είναι ίδια, δεν είναι? Ναι, όσον αφορά τη διαχείριση, αυτό που λέμε πρόληψη δεν αλλάζει, ναι, και αυτό είναι το κύριο. Όσον αφορά το αυγόνιμα που αναφέρθηκε ο αγαπητός ο Γιάννης, ήταν στην διαχείριση για το αυγόνιμα, στο αυγόνιμα, για το καθαρισμό που έγινε στο δάσος των αυγόνιμων, ήταν έργο συνδιαχείρισης, δεν ήταν έργο του Δήμου Μυρούπολης. Τότε, γιατί ήμουν τότε δημοτικός σύμβουλος, ήταν έργο ΕΣΠΑ συνδιαχείρισης και συνεχίζεται και μάλιστα και με τη Δημοτική Αρχή Λαμπρινούδη. Λοιπόν, εξάλλου έτοιμα ανέκαθεν ήταν να καθαριστεί το περιαστικό δάσος Κλειδού Ρεστά, να ανοιχτούν εκεί δασικές ζώνες και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να παρακάμπτεις το περιαστικό σου δάσος για να βρεθείς στα αυγόνιμα την ώρα που ο άμεσος σου κίνδυνος είναι τα περιαστικά δάση. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι όλα τα περιαστικά δάση που ξεκινούν από τον Κορακάρι, από Θημιανά κλπ. Θα πρέπει να καθαριστούν, θα πρέπει να υπάρχουν οι κοπές και η κλάδευση και όλα αυτά τα... Τα οποία όμως κοστίζουν, έτσι. Την πρόληψη, τα οποία βεβαίως κοστίζουν, αλλά σας είπα και το προηγούμενο παράδειγμα, έτσι. 58 εκατομμύρια ευρώ η υπερδομή φυλακής στο Θόλος για τους κατατρεγμένους των υπεριαλιστικών πολέμων. Από την άλλη μεριά κοστίζει αυτά, η πρόληψη. Αυτά θα κάποιος τα δίνει η Ευρώπη. Έτσι. Το θέμα είναι ότι η ίδια η Ευρώπη, έχοντας κάνει μία κοστολόγηση, η οδηγία της λέει ότι είναι λιγότερα τα κόστη το να πληρώνουμε τις ζημίες παρά να πληρώνουμε την πρόληψη. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή ακριβώς η λογική να καίει και να πλημμυρίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένες. Από αυτή λοιπόν την άποψη καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που συζητούμε έχουν και ένα πλαίσιο διεκδίκησης και απέτησης αυτών των πραγμάτων. Μάλιστα. Που συναρτώνται με την απέτηση οι 5.000 κενά στην πυροσβεστική να συμπληρωθούν, που συναρτώνται με την ενίσχυση των εθελοντικών μας ομάδων, που συναρτώνται με την εκπαίδευση όλων μας ότι δάσος σημαίνει ζωή. Να πάμε στο δεύτερο γύρο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το περιβάλλον είναι πολύ μεγάλο θέμα και όπως πριν ανέφερε και ο κύριος Τριαντάφυλλος, κύριε Μαλαφή, έχει σχέση και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή, διαφυλάττοντας τις δασικές εκτάσεις, μειώνουμε τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Παρότι οι δημοτικές αρχές εδώ και τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν κάνει αρκετά αντιπλημμυρικά έργα. Θα μου επιτρέψει μόνο να διορθώσω τον κύριο Σκούφαλο να του πω ότι το έργο ήταν ένα αμιγώς έργο του Δήμου Ομηρουπόλεως. Απλά στην το δασαρχείο η σχέση με το έργο ήταν ότι είχε εγκρίνει τη μελέτη και έκανε και την επίβλεψη. Έτσι, απλά για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, το ξέρω, το δημοπράτησα, το ξέρω. Λοιπόν, καλά, και εγώ ξέρω. Σας μιλούσα για το τετράπτυχο ότι πρέπει να υπάρχουν συνέργειες στη διαχείριση των δασών, στην αναδάσωση, στην προστασία και στην ανακύκλωση. Αυτά πάνε μαζί. Σίγουρα, αν δεν κάνεις αυτά που πρέπει, θα έρθει η ερημοποίηση, διότι θα μπει κάποια φωτιά. Απευθείας δεν γίνεται η συγκράτηση των υδατικών πόρων και βέβαια έρχεται σιγά σιγά σταδιακά από τις ύλες της που παίρνει
που παίρνουν τα νερά, έρχεται αυτόματα η ερημοποίηση. Εκεί λοιπόν μπαίνει ο ρόλος στο πώς διαχειριζόμαστε τις δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, που είναι πάρα πολλές πάνω στο νησί μας, μα πάρα πολλές, πώς με προγραμματική σύμβαση, με τις τομεακά, με τα Υπουργεία, μπορούμε να κάνουμε πράξεις αναδάσωσης, είτε από αέρα, είτε από τοπικά, με κάποιους πυρήνες. Αυτό είναι δύσκολο. Εννοώ, το κράτος δεν είναι ευέλικτο πάνω σε αυτό. Όταν του λες, άσε με να κάνω ζώνες την Αμανίο, που είναι δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, να ρίξω σπόρους, να έχουμε πράσινο εδώ και να βοηθήσει αύριο τη βοσκοϊκανότητα, δεν σε βοηθάει. Θέλει πιο ευέλικτο κράτος, που να καταλαβαίνει ότι για να διαχειριστείς το χώρο και τη φύση, για να φτιάξεις μελισσοκομικά πάρκα, για να κάνεις σχέδιο διαχείρισης για τη χνηροτροφία. Άρα πρέπει... θα πιέσετε την κεντρική κυβέρνηση για όλα αυτά. Υποχρεωτικά, διότι υπάρχουν πάρα πολλές εκτάσεις, δημόσιες χορτολιβαδικές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να λύσουν πάρα πολλά προβλήματα και να φτιάξει το τοπίο, διότι βλέπεις τοπία που δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ένα δέντρο. Μάλιστα. Και συγχρόνως πρέπει να κάνεις ένα πρόγραμμα με... Μην κάνουμε όμως αναλάσωση, ναι. με φυτά όπως οι κουντουρδιές, που είναι φυτά τα οποία δεν είναι πυρόφυλλα. Πολύ ωραία. Για να μπορέσεις να... Πάμε στον κύριο Καραβασίλη. Θέλω να συνεχίσετε λίγο αυτό που είπατε με την εφαρμογή. Δηλαδή, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί στοιχείο. Όπως είπαμε προηγουμένως, συνδέονται οι δύο αυτές δράσεις, δηλαδή αφενός της κυκλικής οικονομίας κατά κάποιο τρόπο, και της εξοικονόμησης ενέργειας, και μάλιστα σε μια εποχή που είναι εποχή ενεργειακής φτώχειας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε διπλό κέρδος. Αφενός θα έχουμε καθαρίσει τα δάση μας, θα έχουμε αποδώσει καθαρές διαδρομές για περιπάτους, και απ' την άλλη θα έχουμε ένα ικανό απόθεμα από κλαδέματα, το οποίο όπως είπαμε μπορούμε να το μετατρέψουμε εύκολα με πολύ μικρό κόστος σε μπρικέτες ή σε πέλετ, με τα οποία μπορούμε να θερμάνουμε σχολικές μονάδες ή δημοτικά κτίρια, γιατί και σαν στόχο πρέπει να έχουμε σαν δημοτική αρχή να φτιάξουμε και ορισμένα κτίρια, εμείς το έχουμε στο πρόγραμμά μας, να φτιάξουμε ορισμένα κτίρια τα οποία θα είναι κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, μηδενικού αποτυπώματος διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, και μάλιστα αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται με προτεραιότητα, οι οποίες αναφέρονται σε κτίρια τα οποία αναβαθμίζονται και γίνονται πραγματικά κτίρια μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος. Για παράδειγμα, το Δημαρχείο Χίου μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει. Το Δημαρχείο Χίου, από ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα, θερμαίνεται ή θερμαινόταν τέλος πάντων με λέβητα πετρελαίου. Η αντικατάσταση ενός λέβητα πετρελαίου με ένα λέβητα μειομάζας, ο οποίος δεν είναι τίποτα φοβερό σαν κόστος ή οτιδήποτε άλλο ή σαν τεχνολογία, μπορεί κάλλιστα να θερμαθεί το Δημαρχείο ή μια σχολική μονάδα. Και να μας δημιουργήσει πραγματικά αυτό το οποίο θέλουμε, αναβαθμίζοντας ίσως και κάποια κτίρια, είτε στο κέλι φως τους, είτε και τοποθετώντας και φωτοβολταϊκά, κτίρια τα οποία θα είναι μηδενικής ακριβώς κατανάλωσης. Ωραία. Είπατε και τη μαγική λέξη φωτοβολταϊκά. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει άποψη πάνω σε αυτό, στο θέμα δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που σχετίζονται βεβαίως με το περιβάλλον, και λέτε όχι, γιατί τα έργα που σχεδιάζονται στα νησιά δεν πρέπει να είναι φαραωνικά, και μέχρι τώρα αυτό θέλουν να κάνουν. Ναι, επειδή ακριβώς έτσι περάσαμε και διευρύναμε τον κύκλο σε σχέση με το περιβάλλον, πέρα από το δασικό κομμάτι που αφορά, όπως είπαμε, την πρόληψη. Και όχι την τελευταία στιγμή, η εμπειρία μου έδειξε στην πυρκαγιά του στο Γιαννάκι, και ήταν και ο Γιάννης ο Τζούμας εκεί. Εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να διευρύνουν την αντιπυρική ζώνη και εκείνη την ώρα να την καθαρίσουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε για πρόληψη. Πέρα λοιπόν από το
κομμάτι πρόληψης, αναδασώσεις, ανασχηνώσεις και όλα αυτά. Προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει και κάθε σπιθαμή αυτού του νησιού. Δηλαδή δεν μπορεί, για παράδειγμα, οι υδροβιότοποι του να αμφισβητούνται. Είτε είναι στα Σαλάγωνα, είτε είναι στο Μαλαγκιώτη και να καταπατούνται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο υδροβιότοπος του Μαλαγκιώτη να είναι διάβαση για 4x4. Κατοχυρωμένος υδροβιότοπος. Ή ο Μαλαγκιώτης, για παράδειγμα, ή ο Σασαλάγωνα, για παράδειγμα, αν είναι πάρκινγκ και να έχει υποστεί πρόστιμο ο Δήμος, και είναι ένα ερώτημα που θα πάνε. Κύριε Σκούβαλε, εδώ υπάρχει αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το χείμωνο της Αγίας Ειρήνης. Και δεν έχει επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση. Το οποίο περιμένουμε να επανέλθει, διότι υποτίθεται τώρα το έργο το οποίο αφορά, στο οποίο αφορά η παράκαμψη που γίνεται, προβλέπει και αυτό που λέτε. Αυτά όμως είναι ζητήματα, αντιλαμβάνεστε, που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση είχαμε δείξει και τα ζητήματα και με συγκεκριμένες επερωτήσεις στην προηγούμενη θητεία και το, αυτό που λέτε το ρέμα το συγκεκριμένο, και περιμένουμε να δούμε τι τελικά θα γίνει. Ωστόσο, πάνω στα φωτοβολταϊκά που είπατε, εμείς διαχωρίζουμε άλλο αυτό που λέμε η χρήση, η αστική των φωτοβολταϊκών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν μέτρο και που, αν θέλετε, μπορούν ένα σχολείο να το κάνουν αυτόνομο ή ένα δημαρχείο ή ένα σπίτι που αυτή τη στιγμή βάζει τα πάνελ και λοιπά, και είναι άλλο οι βιομηχανικού τύπου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν σκοπό το κέρδος του ιδιώτη, που έχουν σκοπό να αλώσουν βουνά και κάμπους, και γι' αυτό εμείς μέσα στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος λέμε ότι θα πρέπει να ακυρωθούν οι οποιασδήποτε αποφάσεις που δεσμεύουν γη, είτε για φωτοβολταϊκά 30.000 φωτοβολταϊκά, είτε ρόκα συμπερτρόλα, είτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Για μας είναι συμβατά όλα αυτά με το μέτρο που μέτρο το δίνει η ανθρώπινη φύση, η ίδια η φύση, με συγχωρείτε, που δίνει το μέτρο. Και με αυτή την έννοια είμαστε και υπέρ των ΑΠΕ, αρκεί βεβαίως να μην τις πληρώνουμε και αυτές εμείς. Ωραία. Τέλος ΑΠΕ, λογαριασμοί ΔΕΗ. Ναι. Κύριε Τριαντάφυλλε, εσείς τι λέτε για το θέμα αυτό? Για ποιο πολύ? Για όλα. Για το θέμα... Για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωραία. Να το ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, να το ξεκινήσουμε, λοιπόν, από εκεί. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προφανώς, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Χίου προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Ένα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σε όλα τα κτίρια τα δημοτικά να εγκαταστήσουμε με χρηματοδότηση, προφανώς ευρωπαϊκή, δεν μπορεί να γίνει με χρηματοδότηση μέσα από τους τακτικούς μας πόρους, να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά πάνελ, ώστε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή αυτονομία. Και βέβαια, δύο, να δουλέψουμε σε ένα πρόγραμμα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για τη ΔΕΙΑΧ, που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες ενέργειας. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά. Τρία, όσον αφορά τα δάση μας. Στα δάση, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση στα περιαστικά δάση. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος τα επισκέπτεται, κύριε Αναγνώστου. Και τα επισκέπτεται είτε για να κάνει το τρέξιμό του, είτε για να κάνει το ποδήλατό του, είτε για να πάει τη βόλτα την οικογένειακή του. Επομένως, εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, διότι δεν είναι πολύ μακριά. Είναι ακριβώς δίπλα στην πόλη. Αναφέρθηκε η Κλειδού προηγουμένως, ή ο Κορακάρης, ή με δάση που είναι δίπλα στα Θημιανά. Αυτά λοιπόν πρέπει τα αλσίλια, τα μικρά, να τα χρησιμοποιήσουμε ως πάρκα. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να τα αναπτύξουμε. Και τέταρτο σημείο, αυτό το οποίο εμείς το θεωρούμε κομβικότατο, είναι μέσα στην πολιτισχία, μέσα στον αστικό ιστό, να πάμε στο μεγαλύτερο πρόγραμμα, το έχετε διαβάσει και στο πρόγραμμά μας αυτό, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα φύτευσης αστικού πρασίνου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάθε γειτονιά, όπου λέμε εμείς ότι πρέπει να υπάρχει ένας μεικτός κοινόχρηστος χώρος, αυτό που λέμε πάρκο τσέπης, να υπάρξει πράσινο, παιδική χαρά και πλατεία, που ουσιαστικά να δημιουργήσει εκεί το κέντρο της γειτονιάς, ένα κέντρο το οποίο θα είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα με ένα σύγχρονο τρόπο θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής στους κατοίκους. Στις γειτονιές που είναι ξεχασμένες τα τελευταία 4 χρόνια, στις γειτονιές που σε κάθε επίσκεψή μας οι πρώτοι που μας έρχονται κοντά είναι τα μικρά παιδάκια, τα οποία τι λένε? Μας λείπει μία παιδική χαρά. Μας λείπει μία μπασκέτα. Ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ. Προχτές ήμουνα στον Άγιο Σίδωρο από πάνω και αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί ήταν 4 μανάδες σε 2 κούνιες, μία τραμπάλα και μία τσουλήθρα. 4 μανάδες να περιμένουν στη σειρά. Και στο μισό χώρο της παιδικής χαράς, στον υπόλοιπο χώρο, πιθανολογώ ότι τον ξέρετε στον χώρο,
την πάτησα κι εγώ, στην κυριολεξία όπως την πάτησα. Όχι μεταφορικά. Την πάτησα κι εγώ γιατί υπάρχει εκεί χώμα στο οποίο τα ζωντανά πάνε και κάνουν τις ανάγκες τους. Και στον ίδιο χώρο παίζουν μικρά παιδιά, μπάλα, τρέχουν και έχουν την επομένως. Είναι όλοι οι χώροι κοινόχρηστοι στις γειτονιές παρατημένοι. Εμείς έχουμε στόχο αυτό, το φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και να δημιουργήσουμε, και αυτό το λέω και το λέω στην κάμερα για να υπάρχει, να δημιουργήσουμε μία παιδική χαρά σε κάθε γειτονιά. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας της πενταετίας και αυτό το λέμε και δεσμευόμαστε προς κάθε κατεύθυνση. Ωραία. Εδώ ο χρόνος ο τηλεοπτικός όμως ολοκληρώθηκε. Έχουμε συζητήσει, φυσικά όχι όλα τα θέματα, είναι ανεξάντλητα. Θα έχετε εξάλλου την ευκαιρία και για μία ακόμη συζήτηση την επόμενη Τετάρτη, όπου εκεί θα αναπτύξετε και άλλους προβληματισμούς και πάνω σε ακόμη πιο φλέγοντα θέματα, όπως είναι το νερό και το υδρευτικό της Χίου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και κυρίως να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που μας και τους ακροατές που μας άκουσαν, προκειμένου να ενημερωθούν εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.